και είναι τα επιπραγμένα τη θητεία σα. Τι κάνατε από έργα τόσο σε επίπεδο υποδομών, στο Δήμο σα προφανώ, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο κοινωνική πολιτική. Η αλήθεια είναι, κύριε Καλοδούκ, ότι παραλάβαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρίω στα οικονομικά. Ξεκινώ. Όπου βρήκαμε μηδενικό σχεδόν ταμείο, πολλά χρέη σε τράπεζε, αλλά και σε ιδιώτε προμηθευτέ κλπ. Άρα, όπω αντιλαμβάνεστε. Και επειδή ζούσαμε στην πραγματικότητα αυτό που όλη η χώρα ζούσε, μια σχεδόν μνημονιακή περίοδο, ήμασταν αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε από εκεί. Διακανονίσαμε δάνεια, πληρώσαμε προμηθευτέ, δημιουργήσαμε και ένα ταμείο. Αυτό η αλήθεια είναι, μα έφαγε ένα-δύο χρόνια μέχρι να καταφέρουμε να βάλουμε την κατάσταση σε μια σειρά. Ε, στην προσπάθεια αυτή, βεβαίω, αναδιαρθρώσαμε εν συνεχεία και την κοινωνική υπηρεσία η οποία μέχρι τότε λειτουργούσε μόνο ως υπηρεσία καπή. Στην πραγματικότητα την ξαναστήσαμε από την αρχή και δημιουργήσαμε τέσσερις νέες δομές φτώχειας, το κέντρο κοινότητας, το κοινωνικό εστιατόριο, το κοινωνικό μοντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο, αλλά και δομές εθελοντικές όπως το κοινωνικό φροντιστήριο για παιδιά και του γυμνασίου και του λυκείου, αλλά και του δημοτικού. Δωρεάν τρόφιμα, και άλλες πάρα πολλές δράσεις, μέσα από όλη την προσπάθεια αυτή, πιστεύουμε ότι σταθήκαμε, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, δίπλα σε αυτούς που πρώτα απ' όλα είχαν την ανάγκη μας και την ανάγκη του κράτους και του Δήμου. Εν συνεχεία, εμπλακήκαμε και σε άλλα ζητήματα, όπως ήταν το θέμα της καθαριότητας, όπου εκεί προσπαθήσαμε, έχοντας και μια προϊστορία. Ο Δήμος του Βίρουνα πρέπει να πω ότι είναι ο μοναδικός ίσως Δήμος στη χώρα. Ο οποίο κάνει ανακύκλωση στην πηγή. Είχε δηλαδή 80 σημεία με 4 κάδους. Αυτά τα επεκτείναμε, τα κάναμε 120. Η ανακύκλωση λοιπόν γίνεται στην πηγή και προσπαθήσαμε και με άλλου τρόπου. Όπω για παράδειγμα, κάναμε το πρωτάθλημα ανακύκλωση στα σχολεία. Μια προσπάθεια η οποία ταυτόχρονα διαπαιδαγωγεί για τη νέα γενιά σε αυτή τη μεθοδολογία και σε αυτόν τον τρόπο. Για να α, πετάει τα σκουπί, τα απορρίμματά τη. Ε, θέλω να πω ότι. Επειδή προσπαθήσαμε να περάσουμε ένα τοπικό σχέδιο, αλλά η αντιπολίτευση, ε, καθώς και άλλοι, ας πούμε, δεν κατάλαβαν τι ακριβώς μπορούσε να γίνει, έπρεπε να γίνει, και αυτό αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ε, είναι μια ιστορία η οποία θέλει πάρα πολύ δουλειά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε, αν θέλετε, κομμάτι-κομμάτι αυτή την ανακύκλωση. Ανακυκλώνουμε, λοιπόν, τα πράσινα, τα κλαδέματα δηλαδή, και του Δήμου και των ιδιωτών, ανακυκλώνουμε τα ογκώδια αντικείμενα τα οποία δεν πάνε στη φυλή αλλά δίνονται προς ανακύκλωση ε, ανακυκλώνουμε με ε, καφέ κάδο όπου σύντομα θα μπει στο, στο Δήμο μας και γενικότερα αξιοποιούμε μια προσπάθεια με υπόγειους κάδους ε, απορριμμάτων έτσι ώστε να μην δημιουργείται η μεγάλη αυτή δυσκολία ε, στην πόλη. Προσπαθούμε τα Απέναντι στην καθαριότητα να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνεπεί και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό. Μέν, μένουν να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμη. Θέλω να πω για τα έργα όμω ε, ε, κάποιε σοβαρέ προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ρίξαμε βάρο σε δύο-τρει ιδιαίτερου τομεί. Πάντα προσπαθώντα να συντηρήσουμε τι δομέ τη πόλη. Ασχοληθήκαμε με του χώρου του αθλητισμού. Φτιάξαμε αίθουσα η οποία δόθηκε σε δύο συλλόγου. Φτιάξαμε γήπεδο, ανα, ανακαινήσαμε μάλλον γήπεδο ποδοσφαίρου, ε, γήπεδα ποδοσφαίρου ε, 5x5, καθώ και το δεύτερο αθλητικό κέντρο το οποίο τελειώνει τώρα με τέσσερα γήπεδα ε, αθλοπαιδιών, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και ούτω καθεξής. Ε, ταυτόχρονα συντηρήσαμε χώρου σχολείων, όπου εκεί ε, ανακαινήσαμε έξι σχολικέ αυλέ με έναν τρόπο ώστε να είναι πολύ λειτουργικέ και να μπορούν να παίζουν τα παιδιά μπάσκετ και βόλεϊ. συντηρήσαμε, σχεδόν καθημερινά συντηρούμε τα σχολεία μας με πάρα πολλούς τρόπους και θεωρώ ότι με, την, με το πρόγραμμα ασφαλτόστρωσης που κάναμε, 1,5 εκατομμυρίου, καθώς και νέο πρόγραμμα που ξεκινάμε περίπου σε δύο μήνες, καταφέρνουμε με τον τρόπο αυτό να ανακαινήσουμε όσο μπορούμε το δημόσιο χώρο τους ε, δρόμους, ενώ είμαστε σε μία πολύ, κατά τη γνώμη μου, σπουδαία προσπάθεια, ώστε να καταφέρουμε να ανακαινήσουμε και να μπορέσουμε να αδειοδετ... αδειοδοτήσουμε τις παιδικές μας χαρές. Ο Βέρονος έχει πάνω από 20 παιδικές χαρές. Εμείς καταφέραμε το διάστημα αυτό ήδη να έχουμε ανακαινήσει 6 παιδικές χαρές. Τρέχουμε αυτή τη στιγμή νέο πρόγραμμα με 8 παιδικές χαρές, εκ των οποίων οι δύο έχουν τελειώσει και προχωράμε και στις επόμενες, καθώς και τρίτο πρόγραμμα από το Φιλότιμο, όπου και αυτός θα είναι για τις υπόλοιπες παιδικές χαρές. Άρα πιστεύω ότι αυτό είναι μια τεράστια προσπάθεια, το να καταφέρνεις σε μια θητεία μέσα να ανακαινήσεις περίπου 20 παιδικές χαρές, όπου είναι ένα δώρο στην, στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, που τόσο έχουν ανάγκη να βγουν από το σπίτι και να προσπαθήσουν να παίξουν και να διασκεδάσουν. Θέλω να πω ότι ετοιμάζουμε νέα προγράμματα, το πρόγραμμα Φιλόδημο για τα σχολεία ύψου 400.000 ευρώ, όπου θα ανακατασκευάσουμε και θα βελτιώσουμε τι ε, ταράτσες των σχολείων μα, ε, αρκετά σχολεία αλλάζοντα τα αλουμίνια, παράθυρα, πόρτε κλπ., σχολικέ αυλέ και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ε, λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ως Δήμος την ε, ε, αδυναμία να λειτουργήσει ένα δημοτικό σχολείο το μήνα Φεβρουάριο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας Δήμαρχος όταν η πολεοδομία μετά από καταγγελίες έβγαλε ένα σχολείο μας σε αχρησία, το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Καταφέραμε προσωρινά να λύσουμε το πρόβλημα με διπλανά σχολεία και ζητώντας χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ιστορικών Πήραμε μια παραχώρηση από την εκκλησία σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που είχε στην περιοχή της Κατεχάκη. Ε, το σχολείο σε χρόνο ρεκόρ, μπορώ να πω, δύο μήνες περίπου, είναι τελειωμένο. 15 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη, όχι από την Δευτέρα που μας έρχεται, την επόμενη Δευτέρα μπαίνουν μέσα τα παιδιά, φροντίζοντας για τη μεταφορά τους με πούλμαν από την περιφέρεια, τα οποία η περιφέρεια Αττικής πληρώνει. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια μεγάλη προσφορά στα παιδιά. Είναι ένα σύγχρονο και ωραιότατο, πολύ όμορφο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα ήδη έχουμε χρηματοδοτη... χρηματοδοτούμε μελέτη για την ε, κατασκευή νέου σχολείου στον υπάρχοντα χώρο και αφού η μελέτη τελειώσει, ε, βρίσκουμε χρηματοδότηση για να μπορέσουμε σε δύο ή τρία χρόνια να οριστικοποιηθεί η κατασκευή του σχολείου εκεί. Ποια <Και> είναι η γνώμη σου για τον Κλεισθένη και τη θέσπιση τη απλή αναλογική. Νομίζω ότι ήταν αναγκαία μια τέτοια σοβαρή μεταρρύθμιση για το χώρο της αυτοδιοίκησης. Ε, η ψήφιση ειδικά της απλής αναλογικής, η οποία κατά τη γνώμη μου θα φέρει μια μεγάλη αλλαγή στα τοπικά δεδομένα. Ε, θέλω να πω ότι εγώ είμαι υπέρ της απλής αναλογικής. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην κυβερνησιμότητα, αλλά πιστεύω ότι η κοινωνία μας είναι όρημη, η τοπική κοινωνία, να δεχθεί συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών δημοτικών παρατάξεων, στη βάση ενός κοινού προγράμματος και συνευθύνη στην πραγματοποίησή τους. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα λείψουν και οι λαϊκισμοί και οι άγονες, και οι, άγονοι, οι άγονες κόντρες που γίνονται συνήθως στα Δημοτικά Συμβούλια, πολλές φορές χωρίς λόγο. Πιστεύω θα βοηθήσει. Ποια είναι τα σχέδιά σας, ποιες είναι αν θέλετε οι προτεραιότητες σας για την επόμενη τετραετία, αν φυσικά επανεκλεγείτε. Η πρόθεση είναι να ξαναεκτεθώ. Και εγώ προσωπικά, αλλά δεν είναι μόνο προσωπικό το θέμα. Μια ομάδα με την οποία ε, μαζί πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, της πρώτης μας θητείας, θέλω να πω ότι δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Θέλω να πω ότι ούτε ο Χουντίνη ο μάγος είμαι, αλλά ούτε και μπορώ να κάνω το Βίρονα, Λονδίνο ή στο Χόλμη. Ο Βίρονας είναι μια συγκεκριμένη γειτονιά, με μια ρημοτομία και μια συγκεκριμένη διάταξη προέρχεται από προσφυγι... προσφυγικές καταγωγές, έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο και πραγματικά είναι αρκετά πράγματα περιορισμένα. Όμως, ταυτόχρονα αυτό το μειονέκτημα της πόλης μου θέλω να το μετατρέψω σε πλεονέκτημα, φροντίζοντας ώστε <coughs> αυτά τα οποία φαίνονται αρνητικά να τα μετατρέψω σε θετικά, δηλαδή να αξιοποιήσω τα μικρά στενά, τους μικρούς δρόμους, να είναι λειτουργικοί, και να μπορέσουμε όλοι μαζί ως κάτοικοι του Βήρονα που τόσο αγαπάμε και νοιαζόμαστε για το Δήμο μας την επόμενη τετραετία με νέα έργα που αφορούν και την πολεοδομία, δρόμους, πεζοδρόμια, αν θέλετε φώτα LED που ετοιμαζόμαστε να βάλουμε, κτίρια, σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικού σταθμούς. Και με αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να μετατρέψουμε την πόλη μας σε μια πραγματικά πόλη που θα αξίζει Πραγματικά όλο και περισσότερο να ζήσει.